Ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Ποια δηλαδή? Ναι, υπόθεση εργασίας. Ποια δηλαδή, για να διευκολύνει τη συζήτηση. Ότι πραγματικά η κυβέρνηση θέλει, μέσα από τα νέα μέτρα που πήρε για το εμβόλιο, την υποχρεωτικότητα δηλαδή για τους 60 άνω, να προστατεύσει τη δημόσια υγεία. Όπως ισχυρίζεται. Αυτό είπε και ο Υπουργός, αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός. Τα κάνουμε όλα αυτά για την προστασία της δημόσιας υγείας, λέει. Όμως, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός και στους 60 άνω, πάνω από 60 χρονών, είναι ενταγμένος στη λογική της ατομικής ευθύνης. Τι αποτελέσματα έχει αυτή η επιλογή της κυβέρνησης για την ατομική ευθύνη? Τα αποτελέσματα τα καταγράφει με τραγικό τρόπο η πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν αποδείχτηκε αναποτελεσματική στην αντιμετώπιση της πανδημίας, για να μην πούμε ότι είχαμε μια επικίνδυνη κυβερνητική διαχείριση της πανδημίας. Καλλιέργησε η λογική της υποχρεωτικότητας, τον κοινωνικό κανιβαλισμό, τον αυτοματισμό ανάμεσα στους εμβολιασμένους και τους ανεμβολίαστους, που το βλέπουμε καθημερινά να διευρύνεται. Και επίσης αξιοποιήθηκε η υποχρεωτικότητα για την επιβολή αντεργατικών επιλογών, για παράδειγμα η αναστολή εργασίας, των συμβάσεων εργασίας στους υγειονομικούς που δεν έχουν εμβολιαστεί, αλλά και για μια σειρά άλλες αντιλαϊκές επιλογές. Όπως για παράδειγμα το πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται τώρα, το χαράτσι των 100 ευρώ στους μη εμβολιασμένους άνω των 60 χρονών. Και το λέτε αυτό κιόλας, άντε στο σημείο να το πείτε, ότι αποτελεί αντίτιμο υγείας. Σοβαρά. Αντίτιμο υγείας είναι αυτό, η χαράτσι στον κόσμο, τιμωρητικό. Και το λέμε αυτό γιατί με αυτόν τον τρόπο ανοίγεται επικίνδυνους δρόμους για να επεκταθεί μια τέτοιου είδους διαδικασία επιβολής προστήμων και σε άλλες ασθένειες. Στο όνομα δήθεν της προστασίας της δημόσιας υγείας, όπου θα καλούνται οι ασθενείς να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη γιατί δεν συνεμορφώθησαν προς τις υποδείξεις. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι και εδώ αντιγράφεται αυτό που κάνουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές. Διαφορετικά συμβόλαια στους καπνίζοντες και διαφορετικά στους μη καπνίζοντες. Τέτοια λογική θέλετε να επεκτείνετε συνολικά και στο δημόσιο σύστημα υγείας, που επί της ουσίας, και εμείς δεν θα μπούμε στη λογική που μπαίνουν άλλα κόμματα, το είπε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής πολύ χαρακτηριστικά, βάζετε, λέει, αρνητικά κίνητρα ενώ πρέπει να δώσετε θετικά κίνητρα. Δηλαδή να δώσετε και ένα μπόνους σε αυτούς που θα πάνε να εμβολιαστούν, όπως κάνετε στους νέους. Αλήθεια. Και αυτό είναι μέθοδος επιστημονική. Έχει κάποια επιστημονικότητα το κίνητρο, θετικό ή αρνητικό? Τι καλλιεργεί επί της ουσίας το κίνητρο? Τον ανορθολογισμό καλλιεργεί. Γιατί όλη σας η πολιτική βασίζεται στον ανορθολογισμό. Και το αποκορύφωμα του ανορθολογισμού της κυβερνητικής πολιτικής είναι ότι το εμβόλιο είναι το εργαλείο που θα μας σώσει από την πανδημία. Ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει, δίνεται υπερφυσικές δηλαδή δυνατότητες στο εμβόλιο. Ενώ όλα έχουν δείξει ότι δεν φτάνει μόνο το εμβόλιο. Είναι όπλο, αλλά δεν κερδίζει τον πόλεμο. Σε αντίθεση λοιπόν με τη δικιά σας λογική και άλλων κομμάτων, γιατί είδαμε τεράστιες αντιφατικές τοποθετήσεις για αυτά τα ζητήματα της υποχρεωτικότητας του εμβολίου, για άλλες κατηγορίες λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αστυνομικούς, στρατιωτικούς, για άλλες λέει άλλα κόμματα, για άλλες λέτε εσείς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τι λέει? Λέει πρώτον ότι ο εμβολιασμός πρέπει να είναι καθολικός για όλο τον λαό. Πώς επιτυχάνει στην καθολικότητα του εμβολιασμού? Πρώτον, με την ολοκληρωμένη και πολλές φορές προσωποποιημένη επιστημονική ενημέρωση του κόσμου. Όχι με τα διάφορα τηλεοπτικά σποτ, ούτε με τις τηλεοπτικές, με τις τηλεμαχίες που γίνονται στα διάφορα παράθυρα.
Αλλά αντίθετα χρειάζεται επιστημονική ενημέρωση στα νοσοκομεία, σε μεγάλους εργασιακούς χώρους, κάτι τέτοιο η κυβέρνηση δεν έκανε. Δεύτερον, χρειάζεται ο ατομικός δωρεάν προεμβολιαστικός έλεγχος για αυτές τις κατηγορίες του πληθυσμού που μπορεί να έχουν σοβαρή επίδραση το εμβόλιο. Τρίτον, φαρμακοεπαγρύπνηση. Τέταρτον, παρακολούθηση συστηματικά του καθενός εμβολιασμένου, πώς πάει η πορεία του εμβολιασμού, αν τυχόν εμφανιστούν παρενέργειες και η άμεση αντιμετώπιση των παρενεργειών. Και πέμπτον, καταγραφή αυτών των στοιχείων, για να μπορούν να υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα. Αλλά αυτά για να γίνουν, χρειάζεται μια ανεπτυγμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που εσείς, και όχι με αποκλειστική δικιά σας ευθύνη, το βρήκατε, είναι ξεχαρβαλωμένη. Είναι ανύπαρκτη επί της ουσίας. Γιατί δεν κάνετε αυτό? Δεν το ξέρετε αυτή τη λύση, τη διέξοδο, που είναι πολύ πιο αποτελεσματική και ορθολογική? Γιατί πατάει πάνω στα επιστημονικά δεδομένα και στην αξιοποίηση των επιτευγμάτων της ιατρικής επιστήμης? Γιατί θεωρείτε ότι έχει κόστος αυτή η επιλογή. Έτσι λοιπόν, δεν σας ενδιαφέρει, κύριοι της κυβέρνησης, η προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά προσαρμόζεται τις ανάγκες που πρέπει να ικανοποιηθούν για την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας στη λογική του κόστους ωφέλους, σε αυτή τη μέγενη, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται τη δημόσια υγεία. Γιατί μη μου πείτε ότι δεν υπάρχουν ανεξάντλητοι πόροι. Κανείς δεν μίλησε για ανεξάντλητους πόρους. Μιλάμε όμως ότι χρήματα υπάρχουν. Και εσείς το λέτε ότι υπάρχουν χρήματα ως κυβέρνηση. Και πανηγυρίζετε μάλιστα για χρήματα που έχετε βρει. Αλλά πού τα δίνετε αυτά τα χρήματα? Τα δίνετε ακριβώς για να στηρίξετε τις ανάγκες ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας των επενδυτικών σχεδιασμών των επιχειρηματικών ομίλων και όχι της διασφάλισης της δημόσιας υγείας. Τα δίνετε για τεράστια εξοπλιστικά προγράμματα που δεν θωρακίζουν την άμυνα της χώρας, αλλά αντίθετα εντάσσονται στους υπερελιστικούς σχεδιασμούς. Τα δίνετε στις τεράστιες νατοικές δαπάνες, 7,5 δισεκατομμύρια είναι για το 2022, οι νατοικές δαπάνες και τα εξοπλιστικά προγράμματα. 7,5 δις, όταν οι δαπάνες για την υγεία δεν είναι στο 30% αυτού του ποσού. Είναι πολύ λιγότερες. Να λοιπόν ποιες είναι οι επιλογές οι οποίες κάνετε, οι επιλογές δηλαδή οι οποίες εξυπηρετούν τις ανάγκες του κεφαλαίου και όχι των επιχειρηματικών ομίλων. Ένα ζήτημα αυτό. Και λέμε λοιπόν ότι το εμβόλιο είναι κατάκτηση της ανθρωπότητας. Αποτελεί σημαντικό όπλο. Αλλά με το εμβόλιο δεν κερδίζει τον πόλεμο ενάντια στην πανδημία. Τι άλλο χρειάζεται, κύριε Υπουργέ? Πρώτον, η πρόληψη για τη μη διασπορά της πανδημίας. Τι σημαίνει πρόληψη για να μην διασπείρεται η πανδημία? Σημαίνει συγκεκριμένα αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα στους χώρους εργασίας, στις μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν μετατραπεί σε εστίες υπερμετάδοσης της πανδημίας, μέτρα αυστηρά υγιεινής και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους, αλλά αυτά τα μέτρα δεν λαμβάνονται, γιατί σημαίνει κόστος. Να πάλι το κόστος ξαναεμφανίζεται, που αμφισβητεί αυτό το κόστος και υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων. Και χρειάζεται επίσης, πέρα από τα αυστηρά πρωτόκολλα, και αποσυμφόρηση εκεί όπου είναι υπάρχει συχνοτισμός μεγάλος, όπως τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή στα σχολεία. Εσείς που πάτε στην αντίθετη κατεύθυνση και τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν ισχύεται και σαρδελοποιείται ο κόσμος, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής, και στα σχολεία μειώνεται τα τμήματα συγχωνεύοντάς τες, άρα δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερες συνθήκες συχνοτισμού. Και το τρίτο ζήτημα το οποίο χρειάζεται, κύριε Υπουργέ, για τη μη διάδοση της πανδημίας είναι η θωράκιση των δημόσιων νοσοκομείων. Αντίθετα, εσείς έχετε μετατρέψει τα δημόσια νοσοκομεία σε νοσοκομεία μίας νόσου, με αναστολή σχεδόν του συνόλου των τακτικών χειρουργείων και της πλειοψηφίας για ορισμένα νοσοκομεία των εκτάκτων χειρουργείων, μόνο εκεί που κινδυνεύει άμεσα η ανθρώπινη ζωή, και εντατικοποίηση των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού. Αντί για προσλήψεις
προσωπικού, νοσηλευτικού και ιατρικού. Τι κάνετε, προχωράτε είτε σε κάποιες προσλήψεις έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου ή στην κινητικότητα των ιατρών και των νοσηλευτών από τα κέντρα υγείας και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με αποτέλεσμα αυτά να χρεοκοπούν ακόμη περισσότερο προς νοσοκομεία, από νοσοκομεία προς νοσοκομεία. Φτάσατε στο σημείο να αναγκάζετε με το εντέλεσθε τους γιατρούς να φεύγουν από τα νοσοκομεία της Πάτρας για να πηγαίνουν στα νοσοκομεία του Πύργου, 100 χιλιόμετρα μακριά, 200 πήγαινε έλα, σε ένα δρόμο Καρμανιόλα. Και το ξέρετε ότι έχουν παραιτηθεί γιατροί. Το ξέρετε πολύ καλά ότι έχουν παραιτηθεί γιατροί. Γιατί δεν βάζουν τη ζωή τους στη λοταρία, στη ρουλέτα αυτής του δρόμου Καρμανιόλας. Γιατί το κάνετε, γι' αυτό ακριβώς το σκοπό. Αντί λοιπόν να προχωρήσετε σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, να μονιμοποιήσετε τους συμβασιούχους, τους έκτακτους, τους επικουρικούς, προχωράτε στα ζητήματα του κινητικότητα. Αντί να δημιουργήσετε νέες μεθ αναγκαίες, αντί να επαναλειτουργήσετε τα κλειστά νοσοκομεία, τα οποία έκλεισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αλλά και η συγκυβέρνηση ΡΙΖΑΝΕΛ, τα διατηρείτε κλειστά. Και βεβαίως, αντί για επίταξη χωρίς αποζημίωση του ιδιωτικού τομέα, σας κάνετε παζάρια με το ιδιωτικό τομέα. Τι κρεβάτια θα σας δώσει, τι περιστατικά θα του δώσετε, για να μπορεί να έχει με αμοιβή πολύ υψηλή, για να μπορεί να έχει κέρδη και να ικανοποιούνται τα συμφέροντα των εμπόρων της υγείας. Αυτό κάνετε, παζαρεύετε με τους εμπόρους της υγείας. Έτσι λοιπόν, αυτό που ονομάζετε και εσείς και τα άλλα κόμματα αρμονική συνύπαρξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αποδείχθηκε πόσο φούσκα και επικίνδυνη λογική είναι. Γιατί την ώρα που καταραίει το δημόσιο σύστημα υγείας στα νοσοκομεία, ο ιδιωτικός τομέας αυξάνει τους τζίρους του και την κερδοφορία του. Τρίβουν τα χέρια τους οι εμπόροι της υγείας με αυτή την κατάσταση. Και το ξέρετε πολύ καλά, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Το ερώτημα λοιπόν το βασικό, το οποίο το είχαμε θέσει, αλλά δεν απαντήσατε, κύριε Υπουργέ, και στην επερώτηση που έκανε το ΚΚΕ τη Δευτέρα που συζητήθηκε. Γιατί υπάρχει αυτή η εικόνα, δηλαδή πια η κατάρρευση του δημόσιου συστήματος, των νοσοκομείων, του δημόσιου συστήματος υγείας, όχι μόνο στη χώρα μας, σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, αναπτυγμένων, ιδιαίτερα αναπτυγμένων καπιταλιστικών οικονομιών, με την εμφάνιση ενός κορονοϊού. Γιατί οδηγήθηκαν στην κατάρρευση με την εμφάνιση ενός κορονοϊού, τη στιγμή που τα επιτεύγματα της επιστήμης της ιατρικής έχουν φτάσει σε τεράστια επίπεδα. Μόνο και μόνο η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στην ιατρική επιστήμη ανοίγει τεράστιους ορίζοντες. Εδώ υπάρχουν εξατομικευμένα φάρμακα, αλλά και μια σειρά άλλες δυνατότητες τεράστιες που ανοίγονται. Κι όμως τα δημόσια σύστημα υγείας χρεοκόπησε. Ποια ήταν αυτά τα σαθρά υλικά με τα οποία ήταν κατασκευασμένα τα δημόσια συστήματα υγείας και στη χώρα μας και αλλού? Στη βάση αυτών των σαθρών υλικών ήταν η εμπορευματοποίηση της υγείας. Γιατί κατά τη γνώμη σας και τη γνώμη του ΣΥΡΙΖΑ, του Κινήματος Αλλαγής και άλλων και της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ατομική επιλογή τα ζητήματα και της υγείας και της παιδείας και μια σειρά άλλων. Ουσιαστικά δηλαδή το αστικό κράτος σε τι σημείο έχει φτάσει? Έχει φτάσει απλά και μόνο να παρέχει ορισμένες βασικές παροχές υγείας για να μην πεθαίνουν μαζικά ο κόσμος και να μπορεί να αναπαράγεται η εργατική δύναμη, και από εκεί και πάνω παρέχονται πολύ εξειδικευμένες και πολύ ανεβασμένες παροχές υγείας ανάλογα με το πορτοφόλι του καθένα. Και εσείς μιλήσατε πριν για τα πολύ ακριβά φάρμακα. Αυτά τα πολύ ακριβά φάρμακα όμως δεν έχει πρόσβαση ο εργαζόμενος, δεν έχει πρόσβαση ο συνταξιούχος και ο άνεργος, αλλά ο κεφαλαιοκράτης, δεν μπορεί να τα αγοράσει, κύριε Υπουργέ, το ξέρετε πολύ καλά, δεν μπορεί να τα αγοράσει, αλλά ο κεφαλαιοκράτης όμως, ο επιχειρηματίας, ο βιομήχανος, ο τραπεζίτης, ο μεγαλέμπορος μπορεί
να τα αγοράσουν αυτά. Γι' αυτό ακριβώς και σε όλες τις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές οικονομίες υπάρχει μια τεράστια διαφοροποίηση ανάμεσα στο προσδόκιμο όριο ζωής της εργατικής τάξης και των αστών. Τεράστια διαφοροποίηση, τεράστια ψαλίδα. Γιατί δεν έχουν όλοι τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης στην υγεία. Και αυτό είναι το απάνθρωπο και το παρασιτικό του συστήματος που υποστηρίζεται. Από αυτή λοιπόν την άποψη και το νέο ΕΣΥ που ετοιμάζεται, από τα ίδια σαρθρά υλικά θα έχει διαμορφωθεί όπως αυτά των προηγούμενων κυβερνήσεων που διαμόρφωσαν το ΕΣΥ αυτό που υπάρχει. Και θα είναι ακόμη πιο επικίνδυνη η κατάσταση από την άποψη ότι θα αξιοποιηθούν ακόμη περισσότερο μια σειρά τέτοιες μορφές που θα αυξήσουν ακόμη περισσότερο τη σύμφυση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αυτό που θα οδηγήσει το νέο ΕΣΥ σε ένα νέο κύκλο κατάργησης και συγχώνευσης νοσοκομείων και κλινικών. 7.000 κρεβάτια χαθήκανε την τελευταία δεκαετία, που θα ήταν απαραίτητα άμα υπήρχαν σήμερα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη απώλεια κρεβατιών. Δεύτερον, στην ενίσχυση της επιχειρηματικής λειτουργίας των νοσοκομείων. Τρίτον, στην ακόμη μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση και άρα επιβάρυνση των λαϊκών στρωμάτων. Και τέταρτον, σε ακόμη μεγαλύτερες ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις των γιατρών και των νοσηλευτών και των εργαζόμενων στην υγεία, άρα μεγαλύτερη εντατικοποίηση. Μιλάτε και το σημερινό νομοσχέδιο για την ανάγκη εξοικονόμησης των δαπανών και εξορθολογισμός. Αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό είναι το εργαλείο για να μπορέσει ακριβώς να επιτραπεί η είσοδος των ιδιωτών στα νοσοκομεία. Και αυτή η είσοδος των ιδιωτών έχει αυξήσει το κόστος, κύριε Υπουργέ. Και εδώ δεν είναι η ίδια πάλι αν θα έχουμε εργολαβικές ή ατομικές σχέσεις εργασίας για τις καθαρίστρες, για παράδειγμα. Αφού και στις δύο περιπτώσεις μόνιμη χαμένη ο κοινός παρανομαστής είναι τα δικαιώματα του εργαζόμενου στην καθαριότητα. Αντί για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και στο επίπεδο της καθαριότητας. Αυξάνει το κόστος. Η είσοδος του ιδιώτη, οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού, ακόμη και για την αγορά μηχανημάτων, εκτοξεύει το κόστος. Και βεβαίως ένα κάτι ακόμη που θα εκτοξεύσει ακόμη περισσότερο το κόστος είναι τα πράσινα εμπορεύματα. Το ξέρετε πόσο έχει αυξηθεί το κόστος, κύριε Υπουργέ, μόνο και μόνο επειδή σταμάτησαν τα πλαστικά πιρούνια, ποτήρια, μαχαίρια, πιάτα, μπολ στα νοσοκομεία και αντικατάστασή τους με ανακυκλώσιμα χάρτινα υλικά. 300% επάνω έχει αυξηθεί το κόστος. 300% επάνω τα πράσινα εμπορεύματα. Στο όνομα δήθεν της προστασίας του περιβάλλοντος. Έτσι λοιπόν με το νομοσχέδιό σας τι θα έχουμε. Θα έχουμε τον έλεγχο των δαπανών, ούτως ώστε να συγκεντρωθεί η πίτα σε όλο και λιγότερα χέρια, μονοπόληση δηλαδή αυτών των επιχειρήσεων που θα μπορούν να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς, και άρα η μονοπόληση σημαίνει και μονοπωλιακές τιμές, άρα αύξηση του κόστους. Δεύτερον, θα οδηγεί στη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης και στην αύξηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων, είτε με άμεσο τρόπο από την τσέπη τους, είτε έμεσα ως φορολογούμενοι και ασφαλισμένοι μέσα από τη συμμετοχή. Έτσι λοιπόν, παρακολουθήσαμε, κύριε Πρόεδρε, μια διαμάχη ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και στον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Η διαμάχη αυτή, η ανούσια αυτή αντιπαράθεση, τη χαρακτηρίζουν δύο μεγάλες εκτιμήσεις τη χαρακτηρίζουν. Πρώτον, ότι τόσο η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού όσο και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης τη χαρακτήριζε η αντιφατικότητα. Έχω το χρόνο και τις δευτερολογίες και τις θεστολογίες, κύριε Υπουργέ. Μην διαμαρτύρεστε για το χρόνο, σας καταναλώσετε πολύ περισσότερο. Έχουμε λοιπόν την αντιφατικότητα που χαρακτήριζε την τοποθέτηση τόσο του Πρωθυπουργού όσο και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και τον ανορθολογισμό και των δυο τους οι τοποθετήσεις. Και βεβαίως, αν κάνατε ένα quiz βγάζοντας ποιος είπε τι, δεν θα μπορούσε να διακριθεί εύκολα. Γιατί τα ίδια θα έλεγε
και ο κύριος Τσίπρας αν ήταν πρωθυπουργός και αντίστοιχα θα έλεγε με αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας αν ο κύριος Μητσοτάκης ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί υπάρχει μια κοινή βάση στις πολιτικές και των δύο αυτών κομμάτων, άρα και των υπόλοιπων, που είναι η εμπορευματοποίηση της υγείας. Και τα πεπραγμένα τα επιβεβαιώνουν αυτά και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, κλείσιμο νοσοκομείων, ελαστικές εργασιακές σχέσεις, εντατικοποίηση εργασίας, εμπορευματική λειτουργία των νοσοκομείων, απογευματινά ιατρία, δημιουργία της ανώνυμης εταιρείας μονάδων υγείας και συμμετοχή σε αυτό το νοσοκομείο της Σαντορίνης ως ανώνυμη εταιρεία και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Αλλά και τα, όχι μόνο τα πεπραγμένα, αλλά και τα σημερινά. Τι έλεγε στην αρχή της πανδημίας ο ΣΥΡΙΖΑ? Πρέπει να κρατήσουμε σιγή ηχθείως και να λογαριαστούμε μετά. Αυτό έλεγε. Μετά την πανδημία θα λογαριαστούμε την κυβέρνηση. Στην αρχή, στην πρώτη φάση της πανδημίας. Μετά μίλαγε για κοινό υπουργό, κοινής αποδοχής υπουργό υγείας ή κοινής αποδοχής επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Που σημαίνει τι δηλαδή? Ότι υπάρχει μια σύγκληση στρατηγική που η αγωνία και του κύριου Πρωθυπουργού αλλά και του κύριου Τσίπρα είναι αν θα μπορέσει να υπάρξει συνεννόηση και συνένεση στην ασκούμενη πολιτική. Ενώ και για το ΚΚΕ, ναι, άλλη είναι η προτεραιότητα, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω με αυτό. Η προτεραιότητά του είναι μέσα από τη λαϊκή πάλη ο λαός να επιβάλλει ό,τι μπορεί και όσο μπορεί για την προστασία της δημόσιας υγείας. Μόνο αυτή μπορεί να αναβαθμίσει και να προστατεύσει τη δημόσια υγεία ο λαός με την πάλη του. Γιατί ο επικίνδυνος ιός δεν είναι ο κορονοϊός. Ο επικίνδυνος ιός είναι ο καπιταλισμός. Και αυτόν με αυτόν πρέπει να συγκρουστεί. Να αξιοποιήσει δηλαδή όλες τις δυνατότητες που έχει στα χέρια του και μπορεί να το επιτύχει. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο άλλος δρόμος. Και ο άλλος δρόμος είναι πολύ συγκεκριμένος, κύριε Πρόεδρε. Ο άλλος δρόμος λοιπόν είναι αυτός ο οποίος είδαμε να οικοδομείται στις χώρες του σοσιαλισμού με τα τεράστια επιτεύγματα άλλης εποχής στον χώρο της υγείας, με την αξιοποίηση ενός καθολικά ανεπτυγμένου κρατικού συστήματος υγείας δωρεάν και ισότιμης πρόσβασης για όλο το λαό, με ανάπτυξη πρωτοβάθμια φροντίδας υγείας παντού, πλήρως εξοπλισμένη και στελεχωμένη, σε χώρο κατοικίας, σε χώρους εργασίας, σε χώρους εκπαίδευσης, με νοσοκομεία αναπτυγμένα, με σύγχρονα οργανογράμματα με βάση εξελίξεις της επιστήμης, αλλά και τις ανάγκες κάθε περιοχής, με σύγχρονο εξοπλισμό και πλήρη στελέχωση. Ευχαριστώ. Αυτή είναι η πολιτική επιλογή του ΚΚΕ, με την οποία μπορεί να διασφαλιστεί πια η ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών και η αξιοποίηση του συνόλου των δυνατοτήτων που παρέχει η επιστήμη και η τεχνολογία προς όφελος της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών και όχι των κερδών, όπως κάνετε εσείς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.